Ναι, αλλά πριν πάω να μαγειρέψω, να ανοίξω και το people, παιδιά. Λοιπόν, people, λοιπόν, εξώφυλλο Ελεονόρα Μελέτη. Δεν έχει γραφτεί το τέλος, με μεγάλα γράμματα χρήσλα. Ε, βέβαια. Αφήνεις υπονοούμενο. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Και συνεχίζω. Διαζύγιο πριν το γάμο. Ναι. Ελεονόρα Μελέτη, Γιάννη Ολιζιέρσκι, δεν υπάρχει ψυχρότητα ανάμεσά του, επικοινωνούν καθημερινά. Αυτό που ζουν μοιάζει με αφετηρία μια νέα εποχή στη σχέση του. Ακλαίει στενό του φίλο. Ακριβώ αυτό. Και ξέχασε να διαβάσει από πάνω τη διαφορά από όλα όσα έχουν κυκλοφορήσει και έχουν υποθεί, οι λόγοι του χωρισμού. Α, ναι, δεν έχει δίκιο. Έμεινε στα μεγάλα γράμματα. Α, τα μικρά είναι αυτά τα ψηλά που έχουν το μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά αυτό που καταλάβαμε είναι ότι δεν μιλάνε οι ίδιοι, μιλάνε κάτι κολλητοί φίλοι. Συνήθω οι κολλητοί φίλοι είναι αυτοί που λένε τα καλύτερα, τα σωστότερα και τα πιο έγκριτα. Ναι, γιατί έτσι σε συμφέρει. Όχι, γιατί έτσι είναι, Βρενίκο μου. Και άμα δεν θέλουν να μιλάνε οι ίδιοι, καλύτερα να μην μιλάνε και κολλητοί φίλοι. Γιατί δεν είναι κολλητοί φίλοι. Εμεί τι θα κάνουμε. Οι κολλητοί δεν είναι. Τώρα είμαστε σε αυτό το θέμα. Ουσιαστικά, μετά από όλα αυτά που έχουν υποθεί για τη σχέση Ελεονόρας και του Γιάννη και το χωρισμό τους, ο βασικός λόγος που το περιβάλλον της Ελεονόρας και του Γιάννη λέει ότι δεν υπάρχει πια αυτή η σχέση είναι γιατί ενώ ήταν έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα, η Ελεονόρα σαν γυναίκα έχει μερικές ανασφάλειες για το αν μπορεί τελικά ο Γιάννης να στηρίξει μια οικογένεια και ένα παιδί και αν είναι στην ηλικία που μπορεί να οριμάσει και να έχει αυτή. 32 και οι δύο. Μια χαρά ηλικία. 32 και οι δύο. Και βέβαια, αυτό που πρέπει όλοι να παρατηρήσουν είναι ότι ποτέ η Ελεονόρα, ούτε στο Twitter, ούτε στο Facebook, ούτε σε οτιδήποτε έχει μπει και στην εκπομπή της, δεν έχει πει τη λέξη τέλος. Πουθενά. Γι' αυτό και το έχουμε γράψει μεγάλα γράμματα, το τέλος. Δηλαδή δεν έχει μιλήσει για το τέλος μιας σχέσης, αλλά για ένα χωρισμό. Οι άνθρωποι λοιπόν που του ζουν από κοντά και ζουν και όλη αυτή την κατάσταση. Ένα χωρισμό, όπως λέμε, που συμβαίνει σε ζευγάρια για να τσακωθούν και λέμε καμιά φορά με στη σχέση. Και στη σχέση εννοώ, όχι στο γάμο. Βέβαια. Γίνονται κάποιοι τσακωμοί, μπορεί να χωρίσει για δύο εβδομάδες, για μια εβδομάδα, για ένα μήνα, αλλά μετά ξανά είναι μαζί. Προτίμησαν να μην τσακωθούν. Προτίμησαν να συζητήσουν διεξοδικά για να μην πέσουν στη διαδικασία του βγάζει ο ένας στα μαλλιά του άλλου και πραγματικά τελειώνουμε. Μα πού συμβαίνουν αυτά, δεν συμβαίνουν πια αυτά. Α, καλή, τι λες. Βγάζει τον ένα στα μαλλιά του άλλου. Ξέρεις τι εννοώ τώρα. Έχουν υπάρξει και αυτά, εντάξει. Εντάξει, και αυτά υπάρχουν. Ο κάθε άνθρωπος είναι αναλόγως στο πώς αντιδρά. Προτίμησαν λοιπόν να αφήσουν στην άκρη αυτή τη σχέση και να σκεφτούν και οι δύο πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Αν δεν μιλήσει η ίδια η Ελεονόρα, δεν πιστεύω τίποτα. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Αυτά που μας λες εσύ είναι. Καλά, σεβαστό και αυτό. Καλά, γιατί τι λες. Α, το ναι, καλά. Εγώ γενικά ποτέ δεν έχω διαψευστεί. Ευχαριστώ. Καλημέρα σα. Λοιπόν, κατάλαβε. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Κάτι, εάν είναι ένα τύπου δοκιμαστικός χωρισμός. Αυτό. Γιατί έγινε γνωστό, γιατί το αφήσανε, γιατί το γράψανε, γιατί υπόθηκε. Γιατί από την ήδη είχε αρχίσει να συζητιέται. Καλά, αυτό που γράφτηκε, που έγραψε η Ελεονόρα. Στο blog. Διάβασα αλλού ότι ήταν κάτι που το συζήτησαν μαζί. Δεν ήταν. Αυτό είναι αλήθεια. Μια απόφαση που πήρε μόνη. Αυτό είναι αλήθεια. Το συζητάμε και λέμε ότι αφού είμαστε σε διάσταση. Μένουμε στο ίδιο σπίτι, αλλά είμαστε σε διάσταση κάποιου μήνε. Νομίζω όλα αυτά τώρα ότι είναι σωστά. Όλα αυτά σωστά. Α, το πούμε για να. Ίσως να μην παρεξηγηθούν, δεν ξέρω. Δηλαδή, κοίτα να δεις. Στη διαδικασία αυτή έχουν μπει από το φθινόπωρο. Γιατί να το πούνε. Δηλαδή, αν υπήρχε περίπτωση να τα ξαναβούν, γιατί να το πούνε. Θα σου πω γιατί. Γιατί όταν το λες, είναι τέλος μετά. Δηλαδή, όχι. Για να μην σε ψάχνουν οι φωτογράφοι, για να μην εικάζει ο καθένας, γιατί είχαν μπει στη διαδικασία να μην κυκλοφορούν πια μαζί. Ουσιαστικά εκεί, κάπου στον Οκτώβρη, άρχισε το πράγμα δεν να φύγει. Δεν ένα ζευγάρι να κυκλοφορεί μόνο μαζί. Επειδή του είχαμε συνηθίσει πάντα μαζί και επειδή ήταν ένα ζευγάρι πραγματικά ερωτευμένο και αχώριστο και τρία χρόνια δείχναν όλο αυτό το πράγμα και Η ερώτηση είναι. Την πήρατε τηλέφωνο για αυτό εγώ το θέμα. Εγώ έχω μιλήσει με την Ελεονόρα πάντως. Έχω μιλήσει. Δύο λεπτά. Εγώ θέλω. Α, να πει Χρήσλα, εντάξει, συγγνώμη. Εσύ για να κατέβεσαι πάλι. Εκεί πέσα με παιδί. Όχι, Χρήσλα. Την πήρατε τηλέφωνο και θα κάνουμε. Έχετε μιλήσει. Θα κάνουμε θέμα στο people και τα λοιπά. Έχετε μιλήσει. Την πήρατε. Η απάντησή μου είναι να χαμογελάσω. Μη σου πει τώρα τις πηγές της και τα αυτά της, εντάξει. Η απάντησή μου είναι να χαμογελάσω. Γιατί τουλάχιστον ξέρεις, είναι τόσο ευαίσθητα θέματα αυτά που ποτέ δεν τα πιάνεις αν δεν είσαι σίγουρος ότι δεν θα ενοχληθεί ένας άνθρωπος όταν μιλάς για την προσωπική γιατί δεν βγήκε η ίδια να μιλήσει. Γιατί δεν είναι έτοιμη να μιλήσει έτσι όπως το εννοούμε εμείς. Εγώ τις έχω κάνει συνέντευξη πάντως, αλλά δεν έχει βγει ακόμα. Μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω. Έτσι, το επόμενο βήμα. Εγώ τις έχω κάνει συνέντευξη λοιπόν. Την περασμένη Κυριακή. Αλλά δεν μπορώ να πω όλα αυτά που έχει πει συνέντευξη. Είναι για το περιοδικό Glow της Θεσσαλονίκης αυτή η συνέντευξη που έχω κάνει. Γραφήθηκε για τον Glow. Και έχει φωτογραφηθεί. Απλά θέλω να πω ότι έτσι όπως την άκουσα εγώ την Ελεονόρα και νομίζω σε αυτό το μοτίβο θα συνεχίσει, δεν πρόκειται να μπει σε λεπτομέρειες και να λέει γιατί πώς, αλλά. Κάνει διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά αυτό το κείμενο, το editorial που έχει γράψει η ίδια στο ίντερνετ. Δηλαδή, αυτό που είπες προηγουμένως, ότι υπήρχε και η γνώμη, η σύμφωνη του Γιάννη για να γραφτεί αυτό το πράγμα και δεν θα το κάνει με τίποτα.
Κάνει και διευκρινήσεις για το αν μένουν κάτω από την ίδια στέγη, γιατί στο κείμενό της δεν έχει γράψει ζούμε, έχει γράψει απλά διατηρούμε το ίδιο σπίτι. Σωστά. Το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι κάτω από την ίδια στέγη πια τα παιδιά δεν αυτά τα δύο. Αυτό. Ναι. Γενικώς αυτό το κείμενο που έχει γράψει η Ελεονόρα είναι μελετημένο λέξη και είχε φυσικά και τη συγκατάθεση του Γιάννη. Βέβαια, λίμον. Μα εξακολουθούν να μιλάνε, παιδιά. Μα και... με τον Νίκη. Μιλάνε. Δεν έχει μετακομίσει καταρχήν από την Κηφισιά τα πράγματα. Ο Γιάννη. Ναι. Ο Γιάννη με εκεί. Και η Ελεονόρα. Και αυτό που διευκρινίζει συνέχεια σε οτιδήποτε έχει γράψει η Ελεονόρα και στο blog τη είναι ότι θέλει να προστατέψει τον Γιάννη, γιατί ο Γιάννη δεν είναι συνηθισμένο στη δημοσιότητα. Και δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει για τη δουλειά του, είναι άλλη δουλειά του. Δεν... Και είναι το μοναδικό της άγχος να μην έρθει σε δύσκολη θέση ο Γιάννης με όλα αυτά τα φωτά της δημοσιότητας. Και ξέρετε, αντιμετωπίζουν και μαζί όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, μιλάνε και καθημερινά στο τηλέφωνο, στέλνουν μηνύματα, μοιράζονται τα συναισθήματά τους, προσπαθούν να το λύσουν αυτό το θέμα και να δουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Ένα είναι το θέμα. Να είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και χαμογελαστοί αυτοί οι άνθρωποι όπως και να ευχάριστο είναι όταν ένα ζευγάρι που είναι μαζί είτε ένα χρόνο είτε 10 χρόνια. Έτσι. Να χωρίζουν τις ζωές τους όμορφα. Έτσι, αυτό, και αυτό. Εδώ το έχουν πετύχει. Αυτό. Λοιπόν, αφήνω το People, το οποίο έχει βεβαίως θέματα μέσα και άλλα, όπως τη Δήμητρα Παπανδρέου, όσα έζησα με τον Ανδρέα και τον Καντάφη. Εξαιρετικό παιδί είναι αυτό. Ποιος την πήρε τη συνέντευξη? Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αχ, το Γιαννάκι μου. Το γλυκό μας τα αγοράκι. Η οποία μην ξεχνάτε, η Δήμητρα είχε πάει και κάνει και συνέντευξη με τον τηλεοπτική. Με τον Ναι, με το 2004 με το Star, με την εκπομπή του Προσώπος. Και μου είχε πει τι είχε τραβήξει μέχρι να την πάνε να τον δει. Τι είχε περάσει. Μόνο τα μάτια μου. Ήταν και φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, ήταν σόκτο. Ήταν σόκτο. Φιλοαραβική πολιτική πολύ. Πώς ένας σοσιαλιστής τα έχει καλά με έναν δικτάτορα. Έτσι. Ήταν σοκ. Με είχε μεσολαβήσει ο Παπανδρέου στο Μιτεράν για να πάει να μιλήσει ο Μιτεράν με τον Καντάφη. Σωστά, ναι. Τι κτίνος να βομβαρδίζει τον ίδιο τον λαό. Και να βγαίνει και να λέει ότι δεν γίνεται τίποτα στη Λιβύη και όλα είναι με λιγάλα. Ότι ο λαός μου αγαπάει. Έδωσε συνέντευξη στην Κριστιάνα Μαμπούρ και είπε ότι ο λαός μου αγαπάει. Όλα αυτά είναι υποκλίματα αλωνών. Από την Αλκάιντα. Από την Αλκάιντα λέει. Ναι, τα χρεώνει στον Μπιν Λάντεν πάντοτε. Και πόσο πλούτο έχει περάσει στα χέρια του. Εάν μας μείνει χρόνος μετά, θα έρθουμε στο θέμα της Δήμητρας Παπανδρέου και της συνέντευξης. Αλλά διαπιστώνω ότι η πολυλογία μας έχει φέρει 12 παρατέταρτο αμαγείρευτους. Χωρίς αστρολογικές προβλέψεις. Χωρίς το θέμα που μας έχει φέρει σήμερα να δούμε για πρώτη φορά κι εμείς και να πάρουμε μια πρώτη εικόνα. Μιλάω για Άννα Βύση. Για τη συνέντευξη. Για τη συνέντευξη. Και να μας πεις και λίγο και να μας πεις και αν γνωρίζεις και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει ετοιμαστεί για τον Αλφα σε σχέση με την αναβίωση και τη ξέρω. Ζωή της. Θα στα πω όλα. Ο άνθρωπός μου, ρε παιδιά. Να. Όλα τώρα θα τα μάθουμε σήμερα όλα. Αλλά τι 12 είναι. Παρά, τι με έλαβε. Ούτε που πρόλαβα να το ρωτήσω. Κοντεύει να τα φάει όλα και να μην δείξουμε τίποτα. Μην, σου λέει βαρέθηκα, ρε παιδιά. Μην αγχώνεσαι. Τι τρώμε σήμερα, Αντρέα μου? Τρώμε σουπιές με ρύζι. Ψάρι ζώτο, έτσι, ελληνικό. Έρχομαι. Και σαλαμόνο. Έρχομαι. Και για σένα. Λοιπόν, ξεκίνα, Αντρέα μου, γιατί δεν βλέπω να μαγειρεύουμε σήμερα. Και εμείς πάμε καναπέ, παιδιά, σηκώθητε. Πάμε να φτιάξουμε σουπιές με ρύζι. Δεν θα το πω ριζότο, γιατί δεν έχει βούτυρα και παρμεζάνες, έτσι, ιταλικό στυλ. Είναι ελληνικότατο το φαγητό μας. Έχουμε ένα κιλό σουπιές φρέσκες. Έχουμε αυτή την εποχή πολύ ωραίες φρέσκες σουπιές. Τις έχω καθαρίσει. Οι σουπιές όταν είναι φρέσκες δεν χρειάζονται και ιδιαίτερο καθάρισμα, να τις κάνουμε λες και τις έχουμε βάλει στη χλωρίνη. Τις αφήνουμε και λιγάκι με θάλασσα. Βγάζουμε από μέσα αυτό που έχει, καθαρίζουμε, όπως καθαρίζουμε τα χταπόδια, βγάζουμε το κεφάλι, τα μάτια και τα σχετικά. Να μην μπαίνουμε σε, μην το κάνουμε θρίλερ, έτσι. Έχω μια ιδιαιτερότητα, έλα από εδώ, έλα. Δοκίμασε, γιατί δεν βλέπω κανένα, οι δυο μας θα τα φάμε. Λοιπόν, εγώ έχω αδυναμία σε αυτό. Μια ιδιαιτερότητα που θέλω να δείξω είναι ότι έχω κρατήσει κάποιες κίστες με το μελάνι της σουπιάς, να δούμε πώς το δουλεύουμε, πώς το μπορούμε να το βάλουμε στο φαγητό μας. Γιατί? Θα το δείξω. Πρέπει να το βάζουμε αυτό. Κάνει καλό στην υγεία, λένε, και έχει και ωραία εμφάνιση και γεύση. Και γεύση. Το μελάνι της σουπιάς παραδοσιακά το μαγειρεύουμε με τις σουπιάς. Δεν είναι απαραίτητο, προαιρετικά. Εδώ έχουμε ένα ζωμό λαχανικών που θα βάλουμε στο φαγητό μας και ξεκινάμε. Είπαμε ένα κιλό σουπιάς. Άμα είναι σουπιές αυτό το μέγεθος, 4 σουπιές, μία στη μερίδα δηλαδή, ανάλογα την όρεξη. Βάζουμε το λαδάκι μας να κάψει, ένα ποτήρι ολόκληρο θα χρησιμοποιήσουμε. Θα ξεκινήσουμε όμως με το μισό, για να βάλουμε και το άλλο μισό όταν θα βάλουμε το ρύζι, όπως κάναμε χθες με τα μακαρόνια και με το χταπόδι. Όλη αυτή η διαδικασία για να βγει το μελάνι δεν είναι μεγάλη φασαρία για την νοικοκυρά? Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη και εκτός αυτού μπορεί η νοικοκυρά να ζητήσει από τον ψαρά της. Να τις το πολύ κάνει, ευγενικά να τις το κάνει, και... ναι, με την κρίση που έχουμε τώρα θα κάνουν οι επαγγελματίες, θα κάνουν όλα. Λοιπόν, σωστό. Έχει κάψει το λαδάκι μας, να προσέξουμε, βάζουμε ένα κρεμμύδι κομμένο σε φέτες ή ψιλοκομμένο, είπαμε ότι δεν έχει τόση σημασία. Δώσω μου. Ανακατεύουμε, έχω και μία ρίζα μάρα, το φινόκιο, αυτό που λέμε το φινόκιο, το έχω κόψει σε λεπτές λωρίδες και αυτό,
Θα το τσιγαρίσουμε και αυτό να μας δώσει την ωραία γεύση του, που θα μας θυμίσει ούζο. Θα σβήσουμε το φαγητό μας με κρασί, αλλά στο τέλος θα βάλουμε όμως μια πινελιά, ένα σπινάκι ούζο, να κρατήσει όλα τα αρώματα. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, ανακατεύουμε ακόμα και εκεί. Και στα ζεμαρικά και αυτά βάζω και ένα, αυτό σπινάκι βότκα. Και η βότκα ωραία είναι, ταιριάζει. Λοιπόν, εδώ αυτή η σουπιά που είναι λίγο μεγάλη, θα κόψουμε στη μέση το κεφάλι, ενώ οι άλλες είναι πολύ μικρούλες, θα τις βάλουμε ολόκληρες. Εδώ κόβουμε τη σουπιά κατά μήκος. Έλα, μην τσιγαριστεί πολύ, γιατί θα γίνει ναι, 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 κατά μήκος τη σουπιά, για να μην μας διπλώσει και γίνει σαν ελαττήριο, τη βάζουμε έτσι. Λοιπόν, ρίχνουμε και τις σουπιές μας. Έχω και τις υπόλοιπες εδώ. Για πόση ώρα? Για 2-3 λεπτάκια ίσα-ίσα να πάρουν λίγο χρωματάκι. Και κατευθείαν μετά θα ρίξουμε αλατοπίπερο. Ρίξε μια ανακατοστιά. Πολύ ωραία. Ρίχνουμε αλατοπίπερο. Το αλατάκι στην αρχή το προσέχουμε, είπαμε, στα θαλασσινά, έτσι να μην μας βγει λύσα. Θα το δούμε στο τέλος. Ναι, λίγα αλάτια. Λίγα αλάτια. Ένα φύλλο δάφνης απαραίτητο. Ωραία είναι αυτά. Έτσι, και σβήνουμε με ένα ποτηράκι κρασί. Γιατί ένα φύλλο δάφνης και όχι δύο? Ένα είναι αρκετό, μην μας βγει μετά και μυρίζει δάφνη έντονα. Μην είμαστε υπερβολικοί. Έλα, ρίξτε. Εκτός ότι παχαίνει κιόλα η δάφνη, έτσι. Ότι η δάφνη πάει παχαίνει. Πάμε πρώτα. Λοιπόν, δίνουμε. Εκεί, τώρα αυτό που θα κάνουμε εδώ θα είναι να σκεπάσουμε το φαγητό μας και να το αφήσουμε να βγάλει τα υγρά του για 10 λεπτά. Εκεί. Έγινε. Περιμένουμε τώρα τα 10 λεπτά, πάμε να δοκιμάσουμε. Θα μου κάνεις την τιμή, πιστεύω. Ναι. Από εδώ δοκιμάζω. Ή από εδώ ή από εκεί όπου θες, με μελάνι σουπιάς ή σκέτο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε με το μελάνι της. Ναι, ναι. Και εδώ πέρα έχουμε χωρίς το μελάνι. Χωρίς το μελάνι, ναι. Και λεμονάκι ταιριάζει να στήξουμε από πάνω. Δεν βάζω λεμόνι εγώ στα φαγητά ποτέ. Ωραία, εγώ θα βάλω λιγάκι εδώ. Μόνο τώρα στα χόρτα βάζω. Το έχω δώσει και στη συνταγή. Θέλουμε το χυμό από ένα λεμόνι. Προσέχουμε λίγο τα κουκούτσια. Αντί για ξύδι όπως βάλαμε χθες το χταπόδι, θα βάλουμε λεμονάκι εδώ. Χωράει σουπιά. Λοιπόν, η επόμενη κίνηση, αφού περάσουν τα 10 λεπτά εδώ και μαραθεί, βγουν τα ζουμάκια ωραία. Πάρα πολύ νόστιμο. Θα ρίξουμε ένα λίτρο ζωμό λαχανικών. Μπορεί να είναι και έτοιμος από γνωστές εταιρείες. Εγώ τον έχω φτιάξει μόνος μου, επειδή είχα λαχανικά αρκετά στο ψυγείο. Λοιπόν, περνάνε 10 λεπτά, βράζουν οι σουπιές μαζί με το κρεμμύδι και το φινόκιο. Έχουμε ρίξει το λεμόνι, το κρασί, αλλά το πίπερο, το δαφνόφυλλο. Βάζουμε ένα λίτρο ζωμό. Και μόλις πάρει βράση ο ζωμός, ρίχνουμε 400 με μισό κιλό ρύζι τύπου Καρολίνα. Χρησιμοποιώ αυτό να μας βγει σπυρωτό, να μην λασπώσει. Πάρα πολύ ωραίο, είναι και πολύ νόστιμο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και θέλω να δείξω τώρα για όσους ενδιαφέρονται στο σπίτι να δουλεύουν το μελάνι της σουπιάς. Αφού μέσα από τις σουπιές βγάζουμε αυτές τις κίστες που έχουν το μελάνι, τις βλέπουμε εδώ. Είναι όλο μελάνι αυτές μέσα, αλλά δεν είναι μόνο μελάνι. Εκτός από αυτές τις πέτσες που έχει και άμμο. Οπότε εμείς τι θα κάνουμε? Θα το βάλουμε στο μπλέντερ. Θα βάλουμε ένα ποτηράκι κρασί. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και νερό για να το αραιώσουμε, αλλά το κρασί το κάνουμε για να μας το διατηρήσει, γιατί μπορούμε να το φυλάξουμε στο ψυγείο μετά και να το έχουμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε και μετά από μια εβδομάδα και δύο. Δεν παθαίνει τίποτα. Το βάζουμε στο μπλέντερ, το χτυπάμε. Δεν θέλει πολύ χτύπημα, λιγάκι. Αλλά το μόνο που θα κάνουμε θα είναι να βάλουμε εδώ ένα σουρωτηράκι για να μας κρατήσει όλα αυτά που είπαμε πριν και την άμμο. Έτσι ακριβώς. Το βάζουμε εδώ, εγώ εδώ έχω το έτοιμο. Θέλω να δω την άμμο. Α, πάρα πολύ. Ναι, έτσι όλο αυτό. Δεν χρειάζεται να το φάμε αυτό, να μας επιβαρύνει τον οργανισμό, έτσι. Δεν χρειάζεται. Το έχουμε βάλει πολύ ωραία, το έχουμε σουρώσει και έχουμε το μελανάκι μας, το οποίο με 2-3 κουταλιές μπορεί να μας βάψει όλη την κατσαρόλα. Ναι. Δηλαδή με όλο αυτό το μελάνι βάφω το πλατό όλο, άμα θέλω. Σαλιβόμαστε εδώ. Με αυτό το μελάνι βάφει το πλατό? Ναι, θέλω να πω ότι είναι τόσο δυνατό. Είναι έντονο, ναι, έντονο, ναι. Λοιπόν, ξεσκέπασε το να το δούμε. Θέλει ακόμα λίγα λεπτά, γύρω στα 10 λεπτά έτσι σκεπασμένο. Και μετά ρίχνουμε το ρύζι, έτσι. Μετά θα ρίξουμε το ζωμό λαχανικών. Α, ναι. Και μόλις πάρει βράση ο ζωμός λαχανικών, ρίχνουμε το ρύζι και ανακατεύουμε συνέχεια το φαΐ να μην μας κολλήσει. Γι' αυτό βγήκε τόσο νόστιμο. Ναι, ναι, για 20 συγγνώμη. Λεπτάκια. Σε 20 λεπτά είναι έτοιμο. Με το σβήνουμε. Πράγματα, βέβαια. Πρόσεξε τώρα, για να μην καταστρέφουμε και τις βιταμίνες από τα λαχανικά και τη γεύση τους, κάνουμε το εξής. Αφού έχουν περάσει τα 20 λεπτά και έχει φουσκώσει το ρύζι, κρατάει πολύ λίγα υγρά. Βάζουμε ντομάτα ψιλοκομμένη, την έχουμε ξεφλουδίσει, έχουμε βγάλει τα σπόρια. Ντομάτα άνηθο και κρεμμυδάκι φρέσκο, την τελευταία στιγμή. Τα βάζουμε, ανακατεύουμε και σβήνουμε τη φωτιά. Το αφήνουμε σκεπασμένο για 5-6 λεπτά στην άκρη να φουσκώσει, να τραβήξει όλα τα υγρά και μετά είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Τα σπόρια τα βγάζεις για αισθητικούς λόγους ή γιατί πρέπει? Τα βγάζω για να μην μας προσθέσουν υγρά μέσα στο φαγητό που δεν χρειαζόμαστε. Γιατί και εγώ τα βγάζω. Και επειδή είναι και δυσκολοχώνευτα.
Αυτοί είναι οι δύο βασικοί. Και εγώ τα βγάζω τα σπόρια. Να μην μας, ναι. Και δεν μου αρέσουν μετά και στη, όταν το τρως που ναι. σου μένει το σποράκι. Ναι, ναι. Το σποράκι το μασάς δύσκολα το χωνεύεις και βγάζει και τα υγρά που δεν θέλουμε. Λοιπόν, εδώ είπαμε πάντα σκεπασμένο θα το έχουμε, απλά για να το δείξουμε τώρα στον κόσμο. Ναι. Θέλει 10 λεπτάκια, μετά βάζουμε το 1 λίτρο το ζωμό για 400 γραμμάρια ρύζι, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω ο ζωμός, δεν μας πειράζει. Και είμαστε... Ο ζωμός είναι εδώ. Ναι, αν υποθέσουμε ότι έχουν περάσει 10 λεπτά, το μόνο που θέλω να κάνουμε, αν έχει όρεξη να βάλουμε το ζωμό μέσα. Ο ζωμός τι έχει, έχει όλα τα λαχανικά. Ο ζωμός έχει ό,τι λαχανικά είχα στο ψυγείο. Καρότα, κρεμμύδια, πιπεριές, σκόρδα, μαϊντανό, άνηθο, όχι σελινό. Αυτό τι είναι. Είναι άνηθος και μαϊντανός. Και έχω και φινόκιο. Μάλιστα. Έτσι, πολύ αρωματικός, πολύ νόστιμος. Κοίτα, θα το ρίξουμε μία για να μην μπεδευόμαστε. Θα το κάνουμε κατευθείαν έτσι. Βάζουμε ένα σουρωτηράκι να μην πέσουν μέσα κομμάτια από το ζωμό. Όχι, μόνο το ζωμό θέλουμε. Εκεί. Αυτό τώρα που περίσσεψε, τι μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τίποτα. Άμα είχαμε τίποτα, άμα ήμασταν στο χωριό, να το δώσουμε σε τίποτα κατσίκες, θα είχε ενδιαφέρον. Αλλά δεν έχουμε όμως. Κρίμα τόσο ωραία φρέσκα λαχανικά. Έχουμε πάρει όλη τη γεύση όμως. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, εδώ το αφήνουμε. Μόλις πάρει μία βράση, ρίχνουμε το ριζάκι, ανακατεύουμε. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να βάλουμε και το μελάνι, αν θέλουμε. Ναι, όχι. Σε αυτό το σημείο. Πριν δεν βάλουμε θέλουμε. Το ρύζι, οκ. Okay. Άστο. Αυτό είναι. Μπράβο, Νίκο! Μπράβο! Έχει εμφάνιση. Δεν είχε ξανακάνει εδώ τουλάχιστον. Σε πληροφορώνει και πάρα πολύ νόστιμο. Καλά, ό,τι φτιάχνει νόστιμο. Δεν θα τσιμπήσει λίγο. Ναι, αλλά να δουλέψω και λίγο. Εσύ δεν τρώ καθόλου. Πώ δεν τρώω, εγώ δεν τρώω. Γιατί έχει γίνει έτσι. Άσε με, σε παρακαλώ που εγώ δεν τρώω τώρα, μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί έχει γίνει τόσο αδύνατη. Κάνε μου τη χάρη. Θε να κάνει και κανένα βιβλίο μαγειρική. Τι δεν έχει την. Πώ το λένε, την. Τον εκδοτικό οίκο με σήμα τον κύκλο, το τετράγωνο. Πες μου, σε παρακαλώ. Μόνο δηλαδή διηγήματα, μόνο παιδικά βιβλία. Βάλε και ένα βιβλίο μαγειρική, δεν βλέπει τι γίνεται μετά με τη μαγειρική. Ψάχνω ένα βιβλίο μαγειρική, αλλά θέλω να είναι κάτι ιδιαίτερο, επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά. Ο καθένα κάνει τη διαφορά με τον δικό του τρόπο. Γιατί η μαγειρική είναι μία. Γιατί πήγε στο πιανό, θα τραγουδήσει. Έτοιμη είμαι. Ωραία, ρίχτω. Με βαθμολογήσει, σε παρακαλώ. Όχι, γιατί σήμερα η μέρα δεν είναι καλή. Όλοι έχετε και κάτι κακό να πείτε. Λοιπόν. Για πάμε σε ένα μουσικό quiz τώρα, για να ξυπνήσουν λίγο τα αίματα που έχουν χαμηλώσει γιατί ήταν ώρα φαγητού. Για ξαναπάμε λίγο να βγούμε στο πρόγραμμά μας. Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα, Ελένη. Γεια σου και σένα, καλή σου μέρα. Το όνομά σου. Είμαι η Σούλα. Από πού? Από Ξάνθη. Από Ξάνθη. Τουλίτσα μου, καλή σου επιτυχία. Πάμε να παίξουμε. Ορίστε. Κανένα εύκολο. Κανένα εύκολο. Εμείς αυτά που παίζουμε πάντως τα ξέρουμε τώρα. Για να δούμε κι εσείς. Για πάμε. Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά. Δεν το αντέχω. Δεν το μπορώ να σ' αντικρίσω φιλικά. Εγώ. Ελένη, ακόμη μία φορά. Πάμε, μαέστρο. Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά. Δεν το αντέχω. Δεν το μπορώ. Δεν το θυμάμαι. Τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Λοιπόν, Λευκά ήδη σου στέλνω ένα μυστικό ωραιότατο δώρο και πολλά γλυκά φυλάκια. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Yeah. Ναι. Ναι, γεια σου, Λένη. Γεια σου και σένα, εσύ ποια είσαι. Αναστασία. Από πού? Από Νέα Μάκρη. Ωραία. Αναστασία μου, παίζουμε με το ίδιο κομμάτι. Φύγαμε. Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω. Δεν το μπορώ. Σαν την κρίσω φιλικά. Εγώ. Εγώ περίμενα το. Τον ήλιο του. Δεν το θυμάμαι, Λένη. Τι κρίμα, τι κρίμα. Το ερωτοσκόπιο σου στέλνω τη σασούλα μα. Με φυλάκια πολλά μαζί. Ρίξτε το τραγούδι, μαέστρο. Εγώ ξεδίνω σαν να φυλά τη καρδιά μου. Και εσύ υπόγραψε σαν στάρ του σινεμά.